Δουλειές ξανά, διαλαλείτε με το νομοσχέδιό σας. Δουλειές ξανά, λοιπόν, και όσο γι' αυτό, ξέρετε, εμείς δεν έχουμε καμιά αμφιβολία. Πράγματι, μετά το σημερινό, ανοίγουν δουλειές. Χρυσές δουλειές για όλα εκείνα τα παράσιτα των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία εμπορεύονται αδίστακτα την ανθρώπινη ανάγκη για εργασία, προσφέροντας στους ανέργους κάτι ψευτοκαταρτήσεις της κακιάς ώρας. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτά. Οι χρυσές δουλειές συνεχίζουν και μεγαλώνουν όμως. Και για εκείνους τους καπιταλιστές που θα δουν το κράτος, το δικό τους κράτος, να πληρώνει αυτό αντί για αυτούς τους νέους εργαζόμενους που έχουν στη δούλεψή τους στο όνομα πάντα, ξέρετε, εκείνων των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και υπέρ αυτών των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης είστε υπέρ όλοι, πλην του ΚΚΕ και των ίδιων των ανέργων φυσικά, από τους οποίους μονάχα ο ένας στους 10 επιδοτείται. Τους άλλους άραγε τους ρωτήσατε πώς ζουν καμιά φορά. Μέχρι και δουλειές βρεφονιπιακής φροντίδας και πάλι επιδοτούμενες αδρά από το κράτος έχει το νομοσχέδιό σας για τους μεγάλους επιχειρηματίες που τους βοηθάτε πια να κερδίζουν από χίλες μπάντες. Business as usual, λοιπόν. Ναι, ίσως αυτός θα ήταν ο πιο κατάλληλος τίτλος για το σημερινό σας νομοσχέδιο. Γιατί εδώ μιλάμε, ξέρετε, για business δισεκατομμυρίων, όχι αστεία. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα τόσα από τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα κατάρτισης των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, συγγνώμη, απασχόλησης ήθελα να πω, γιατί με τη λέξη εργασία έχετε πάθει μια αλλεργία όλοι σας εδώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και τη λέξη τη βγάζετε αυτή και από τη νέα υπηρεσία που συστήνεται αντικαθιστώντας το όνομα του ΟΑΕΔ. Ζεστό λοιπόν και μπόλικο χρήμα προορισμένο για τα παράσιτα και τους εκμεταλλευτές των ανέργων, αυτών των απόκληρων της καπιταλιστικής ζούγκλας και δισεκατομμύρια βγαλμένα βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, βγαλμένα κατευθείαν από τη δουλειά, τον κόπο και πολλές φορές και το αίμα όσων εργάζονται στα διάφορα γκέτο των επιχειρηματικών ομίλων. Πώς μετά να μην επενέσουν, κύριε Χατζηδάκη, το νομοσχέδιό σας όλοι αυτοί που ετοιμάζονται να ροκανίσουν αυτά τα δισεκατομμύρια? Μέλι έσταζε το στόμα τους για την κυβέρνησή σας προχθές στην Επιτροπή. Δεν προλαβαίνατε να μαζεύετε τα μπράβο για τη μεγάλη μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ από όλους τους εκπροσώπους των επιχειρηματιών και των κέντρων κατάρτισης και επανακατάρτισης, πρωτοστατούντος βεβαίως πιο αλλού του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Δεν είναι και λίγο, βλέπετε, τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα και όλοι αυτοί να βλέπουν μπροστά στα μάτια τους τον ΟΑΕΔ να εξυγχρονίζεται, λέμε τώρα, να μετατρέπεται δηλαδή σε ένα σύγχρονο κρατικό δουλεμπορικό γραφείο, το οποίο θα πληρώνει και μάλιστα φτηνά τους εργαζόμενους των δικών τους επιχειρήσεων. Λίγο είναι, κύριε Υπουργέ, να σου εξασφαλίζουνε τζάμπα δουλειά? Αχάριστη δεν είναι, όλα και όλα. Και αν ακούστηκε και καμιά γκρίνη από όλους αυτούς, ξέρετε εσείς. Δεν ανησυχείτε, γιατί τέτοιες γκρίνες, ακόμα και καυγάδες καμιά φορά μεταξύ τους, είναι μονάχα για το πάπλωμα, για τη λία δηλαδή των δισεκατομμυρίων των σχετικών προγραμμάτων και για το πώς αυτή η λία θα μοιραστεί από σας. Α, και κάτι για όλους εσάς τους θειασότες, τους υπόλοιπους θειασότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και λοιποί, που γίνατε με μια φωνή και υμνητές του Ταμείου Ανάκαμψης. Ασφαλώς και γνωρίζετε ότι όλες αυτές οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στον ΟΑΕΔ που φέρνει τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι ένα βασικό προαπαιτούμενο για την εκταμείευση των δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το γνωρίζετε, αλλά το κρύβετε από τον κόσμο. Και έτσι εξηγείται και η άσφαιρη και η αμήχανη κριτική σας στο νομοσχέδιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ελάχιστα
έως καθόλου ασχολήθηκε με το νομοσχέδιο. Μιας όμως και μιλάμε σήμερα για τον ΟΑΕΔ, ας δούμε λιγάκι και τι γίνεται και με την επόμενη βάρδια των εργαζομένων, την οποία ετοιμάζει στις σχολές μαθητείας αυτός ο οργανισμός, ο οποίος σε λίγο αναμένεται να αλλάξει και το όνομά του, αλλά όχι και τη φύση του. Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι όπως καταγγέλλεται από πολλές γενικές συνελεύσεις σπουδαστών επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ, οι εργαζόμενοι σπουδαστές αυτών των σχολών παραμένουν απλήρωτοι για τα δεδουλευμένα της μαθητείας τους από τον Νοέμβρη για 4 και 5 μήνες. Το ξέρετε. Και αν το ξέρετε, τι κάνετε γι' αυτό? Το ξέρετε ότι αρκετοί σπουδαστές των σχολών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι δικαιούνται επίδομα σίτησης και στέγασης, δεν τα έχουν ακόμα πάρει? Τι νομίζετε ότι είναι αυτά τα παιδιά? Γόνοι πλουσίων οικογενειών της Κηφισιάς? Φτωχόπαιδα είναι και όλα αυτά τα έχουν ανάγκη. Απ' τα χαράματα, πρώτα στη δουλειά της μαθητείας και μετά μέχρι το βράδυ στο μάθημα της σχολής τους. Αυτή είναι η ζωή τους. Έχετε πάει άραγε, κύριε Υπουργέ, να δείτε σε τι χάλι βρίσκονται μια σειρά υποδομές, κτίρια, εργαστήρια σε πολλές επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ και ότι τα μαθήματα γίνονται χάρη στο μεράκι και το φιλότιμο των εκπαιδευτικών και των μαθητών? Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τους υποβαθμίσατε και πέρυσι με νόμο του Υπουργείου Παιδείας, βέβαια, και το πτυχίο τους από το επίπεδο 4 όπου βρισκόταν το πήγατε στο 3, μόνο και μόνο για να ξοδεύονται παραπάνω στις πιστοποιήσεις τους. Και κάτι ακόμα όμως, κύριε Υπουργέ, για σας. Εσείς και η κυβέρνησή σας φέρετε ακέραια την ευθύνη για το ότι διευθύνσεις ορισμένων επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη αρνούνται με κάτι φτηνές δικαιολογίες την είσοδο στις σχολές αυτές σε βουλευτές του ΚΚΕ. Βλέπετε, για τους λογείς επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις τους, οι πόρτες αυτών των σχολών είναι ορθάνυχτες, αλλά όχι για τους βουλευτές του ΚΚΕ. Και εδώ νομίζουμε, κύριε Χατζηδάκη, ότι οφείλετε ως αρμόδιος υπουργός να πάρετε θέση. Ας δούμε τέλος και το άρθρο 48 και το επόμενο 49 που έχει τίτλο «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων». Έτσι ακριβώς το λέει. Καμιά φορά, ξέρετε, και οι λέξεις που χρησιμοποιείτε προδίδουν τη βαρβαρότητα της πολιτικής σας. Τι νομίσατε, κύριε Χατζηδάκη, τι νομίζετε? Τα βρέφη, τα παιδιά της εργατικής τάξης, ότι είναι αποσκευές για να χρειάζονται χώρο φύλαξης? Έλεος πια. Αλλά όταν το μυαλό το δικό σας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τα σκαρφίζεται όλα αυτά και τα χρηματοδοτεί, είναι συνέχεια στο πώς θα στηρίξετε τους επιχειρηματικούς ομίλους με κάθε τρόπο και βέβαια μέσα από τα ευέλικτα, τα εξαντλητικά, τα ακανόνιστα ωράρια της δεκάωρης και δωδεκάωρης δουλειάς που σμπαραλιάζουν τη ζωή των εργαζομένων, τέτοια θα ψηφίζετε. Για να είναι εκεί, στη μεγάλη επιχείρηση Απίκο, η εργαζόμενη μάνα, ακόμα και ενός βρέφους ή ενός μικρού παιδιού, εντελώς διαθέσιμη να εργαστεί όσες ώρες και όσες μέρες της βδομάδας χρειαστεί και όσο και όποτε το απαιτούν οι ανάγκες της κερδοφορίας αυτής της επιχείρησης. Γι' αυτό το κάνετε. Όσοι τώρα νομίζουν ότι αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις ότι θα ξοδευτούν, κάνουν λάθος. 16 ολόκληρα εκατομμύρια πάλι από το Ταμείο Ανάκαμψης θα μοιραστούν οι πρώτες 120 μεγάλες επιχειρήσεις για να ετοιμάσει, λέει, κάθε μια τους το δικό της χώρο φύλαξης βρεφών. Σήμερα όμως, όποιος νοιάζεται για τις μωρομάνες και τα νέα ζευγάρια, δεν ετοιμάζει χώρους φύλαξης παιδιών, λες και αυτά ότι είναι αντικείμενα. Προβάλλει και διεκδικεί αυτές οι νέες γυναίκες να έχουν σταθερή και όχι ακανόνιστη δουλειά. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Μειωμένο και όχι αυξημένο εργάσιμο χρόνο. Για να έχουν όλες οι νέες μητέρες ελεύθερο χρόνο να μπορούν να χαρούν, να παίξουν με τα παιδιά τους. Τόσο αναγκαίο και για αυτές και για αυτά. Για να έχουν δίπλα τους όχι χώρους φύλαξης των παιδιών τους, τους χώρους της δουλειάς τους, ούτε νταντάδες στις γειτονιές τους, λες κι είμαστε στον προηγούμενο αιώνα, αλλά μια σύγχρονη δωρεάν προσχολική αγωγή
με αποκλειστική φροντίδα του κράτους, με ενιαίο περιεχόμενο για όλα τα παιδιά και βέβαια μέσα από ένα απλωμένο παντού δίκτυο δημόσιων σύγχρονων εγκαταστάσεων και όχι σε υπόγεια και σε, σε αίθουσες προκάτ. Είναι φανερό, είναι ολοφάνερο. Αφετηρία δική σας είναι οι ανάγκες των επιχειρήσεων. Αφετηρία δική μας, προτεραιότητά μας, οι ανάγκες του ίδιου του παιδιού. Δύο κόσμοι τόσο διαφορετικοί. Είναι που είναι εντωμεταξύ αντεργατικό το νομοσχέδιο, θα κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε, φέρνετε και κάτι τροπολογίες και το κάνετε ακόμα χειρότερο. Όπως αυτή με την οποία νομοθετείτε την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας για τους εργαζόμενους στα φροντιστήρια. Να εργάζονται την ημέρα Κυριακή και κατά της ημέρας αργίας. Σαν πολύ φόρα δεν πήρατε και τα παίρνετε όλα σβάρνα. Είναι απαράδεκτη αυτή η τροπολογία, να την πάρετε πίσω. Σας το ζητάνε οι ίδιοι εργαζόμενοι που τώρα αυτή τη στιγμή είναι έξω από τη Βουλή και διαμαρτύρονται για αυτήν την κατάπτυστη τροπολογία. Θα καταθέσω στα πρακτικά την ανακοίνωσή τους. Και κάτι ακόμα πριν κατέβω από το βήμα. Κόβετε το ρεύμα από την επιθεώρηση εργασίας στα Ανολιώσια, για αυτό το τμήμα μιλάμε, για να μην λειτουργεί ούτε τηλέφωνο, ούτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ούτε καν το κουδούνι. Έχει κοπεί το ρεύμα. Εμείς ξέραμε ότι το ΣΕΠΕ θα τον κάνατε ανεξάρτητη αρχή. Δεν μας είπατε ότι θα τον κλείνατε. Ευχαριστώ.